Η Κέρκυρα είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο τελευταίος σταθμός των διακοπών του Μπραντ Πιτ και της Ατζελίνας Τζολί στη χώρα μας. Ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης απόλαυσε ο διάσημος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ με την οικογένειά του. Πόσα ναυτικά μίλια έχει γράψει αυτό το ζευγάρι στη χώρα μας. Ο Μπραντ Πιτ και η Ατζελίνα Τζολί θαλασσοδέρνονται εδώ και περίπου ένα μήνα με πολυτελές σκάφος. Από την Πύλο στη Χαλκιδική και από εκεί στην Κέρκυρα, όπως μας ενημέρωσαν οι κάτοικοι. Μπραντ Πιτ, Ατζελίνα Τζολί με τα μικρά τους. Αυτός είχε καπέλο, είχε γυαλί. Η Ατζελίνα Τζολί είχε ένα ριχτάρι για να μην φαίνεται το πρόσωπό της, όπως έχουν οι μουσουλμάνες. Αυτοί μέναν έξω από το Κασιόπη σε ένα υπερπολυτελέστατο σκάφος. Μάλιστα. Για πείτε, λεπτομέρειες θέλουμε. Προσέχτε, έφυγε από το λιμάνι της Μαλοκαστρίτσας. Εκεί τους πήρε ένα μικρό σκαφάκι που τους έκανε ένα VIP γύρω στις 3 ώρες. Μου το είπε ο καπετάνιος, έτσι. Έτσι. Μα πείτε, εγώ στη θάλασσα δουλεύω. Πέρασε με το σκάφος δίπλα και τους είδα. Μια φωτογραφία που δηλαδή δεν μπορείτε να πάρετε. Αυτό λέγα, αυτό λέω και εγώ. Την τύχη μου λέει αν το ξέρα. Θα είχα και την παραγγείλει κάτι. Βέβαια θα με σε κατέβαν γιατί είδα εκεί πέρα κάτι μπρατσά τους, κάτι στην Πρίνη ή στην Πλώρη. Ναι. Εσύ οι σωματοφύλακες είχαν δηλαδή. Δεν ξέρω, ξέρω καμιά δεκαριά. Ήταν πολύ χαλαρή, δηλαδή μου λέει, Στέφανε μου λέει, λες και έφεραν ας πούμε τουρίστες απλούς. Βγάλανε φωτογραφίες, τα παιδιά γελάγανε, βλέπανε τα ψαράκια, τους σταμάτησε για βουτιά σε μια ελληνική παραλία. Και εμείς που είμαστε που κάνουμε μπράτη την μπάνιο. Έλαντε. Ένα πρωινό μόνο πάτησαν το πόδι του στα καντούνια, αλλά ήταν και πάλι καμουφλαρισμένοι. Και αγοράσαν και κάτι σουβενίρ, πήγανε στην παγιά την πόλη, γιατί μου είπε ο καπετάνιος ότι τον ερωτάγανε. Πού να πάρει στην πόλη και αυτά. Πήγανε στο παλιό το φρούριο μέσα. Ήταν εκεί πέρα οι άλλοι. Τους μίλαγε, τους έλεγε για την ιστορία των ενετών και αυτά. Δηλαδή ήταν χαρούμενοι και θέλουν να μάθουν. Μπορεί να ήταν και ξεναγός. Στο Αιγαίο πάλι βρέθηκε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ με τη σύζυγό του Κέιτ Κάψου και τα 6 τους παιδιά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Εσπρέσο. Όλο το τσούρμο άραξε στο ερηνικό Αρμένι της Σαντορίνης για να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα της καλντέρας. Το Αρμένι είναι ένα μικρό λιμανάκι, το οποίο είναι ακριβώς από κάτω. Και στο οποίο πας μόνο πλέον με σκάφος. Είναι ένας μικρός κολπίσκος που αράζουν σκάφη και κανένα δυο ψαρόσπιτα. Όλο το Χόλιγουντ μαζεύτηκε και φέτος στα νησιά μας.